Από την ελληνική επαρχία την οποία επισκέφθηκα το Σάββατο, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή και είδα ότι ο κόσμος δεν είναι στις καλύτερες του. Ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, είναι φοβισμένος. Και αυτά έχω την υποχρέωση να τα μεταφέρω αν ακούνε από την Αίγινα εκεί που κάναν διακοπές στον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας, τον οποίον τιμώ τον αγώνα του και την παρουσία του. Και δεν θέλω να φτάσω στο σημείο, μετά από λίγο καιρό, να ισοπεδώσω τον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας και τα στελέχη του με τον ανεκδίηγητο, υποτίθεται θρήσκο, χριστιανό καλό Σαμαρά, ο οποίος κόντεψε στον Άφλιο το Μεγάλο Σάββατο να τις φάει. Θέλω να πω ότι απόψε θα εγκαινιάσουμε μια νέα πρακτική στην εισδοχή των τηλεφωνημάτων του κόσμου. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν το κάνουμε για φοροεισπρακτικούς λόγους. Το κάνουμε για άλλους λόγους. Πρώτον, για να μην περιμένει ο κόσμος 10 και 15 λεπτά στα τηλέφωνά του και να προσπαθεί να πιάσει γραμμή. Και δεύτερον, για να γίνεται καλύτερα η ομαλή ροή τηλεφώνων. Εάν υπολογίστε τα χρήματα που πληρώνετε για να καλέσετε ένα αριθμό κινητής τηλεφωνίας, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας, έτσι, εδώ πέρα δεν προσπαθήσαμε ποτέ ούτε να οικονομήσουμε, ούτε να βγάλουμε λεφτά, ούτε να βάλουμε λεφτά στο παντελόνι μας. Και αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Στο 90 11 40 40 10, με μια απόλυτα φυσιολογική χρέωση, την οποία θα τη δείτε από κάτω και έχετε δυνατότητα να την παρακολουθήσετε, θα μπορείτε να καλείτε για να μιλάμε, θα κάθεστε ένα λεπτό στην αναμονή για να μπορούμε να παίρνουμε τα τηλέφωνά σας. Να μπορούμε δηλαδή να μαζεύουμε καλύτερα τα τηλεφωνήματά σας, ούτως ώστε να μην περιμένετε και να μην παλεύετε 10 και 15 λεπτά να βγάλετε μία γραμμή για να μπορέσετε να μιλήσετε μαζί μας. Στο 9011 λοιπόν 40 40 10 θα ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας, θα ακούσουμε τις απόψεις σας και θα ακούσουμε και τις γνώσεις που έχετε πάνω στα θέματα της πολιτικής και της κοινωνικής επικαιρότητας. Επαναλαμβάνω, θα δείτε στην χρέωση η οποία γίνεται ότι, και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και ξεκάθαρος μαζί σας, ότι το να παίρνετε σε ένα κινητό τηλέφωνο και να μιλάτε 5, 6, 7 και 8 λεπτά, η χρέωση είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι στη γραμμή αυτή που σας δίνουμε. Για τη δική σας την ευκολία και για τη δική σας την εξυπηρέτηση. Όποιοι λοιπόν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας από εδώ και στο εξής, θα επικοινωνείτε στο 9011 40 40 10 με τη χρέωση που σας δίνεται από κάτω αναλυτικά, διότι δεν έχουμε να κρύψουμε από κανέναν τίποτα και εσείς θα πάρετε ένα στυλό και ένα μολύβι και ένα χαρτί και θα λογαριάσετε και θα δείτε αν σας συμφέρει καλύτερα να επικοινωνείτε μέσω του κινητού τηλεφώνου ή αν σας επιτρέπει καλύτερα η τσέπη σας να επικοινωνείτε με αυτό το τηλέφωνο που σας δίνουμε από κάτω. Εγώ έχω την εκτίμηση, επειδή το έχουμε δοκιμάσει, ότι η χρέωση για να μιλήσετε 2, 3 ή 4 λεπτά είναι πολύ μικρότερη από τη χρέωση των κινητών τηλεφώνων. Και όπως έχουν γίνει οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, καλύτερα να τους αφήνετε και να τους στέλνετε στο διάολο, δυστυχώς. Διότι η χρέωση η οποία γίνεται στους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας είναι ακαταλογιστή. Άρα λοιπόν, σε αυτόν τον συμβατικό αριθμό, στο 90 11 40 40 10 από εδώ και στο εξής, θα αποτελέσει το τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής μας και σε λίγες ημέρες το τηλεφωνικό κέντρο και του στούντιο, το οποίο έχουμε ήδη στήσει εδώ για να βγάζουμε τις ζωντανές εκπομπές με καλεσμένους, θα είναι για την καλύτερη και δική σας εξυπηρέτηση. Κυρίες και κύριοι, τα θέματα τα οποία υπάρχουν αυτό το καιρό και αυτή την εποχή και αυτές τις μέρες είναι πάρα μα πάρα πολλά και τα μέτωπα επίσης περισσότερα. Έκανα λοιπόν μια βόλτα στην ελληνική επαρχία. Αυτά τα οποία είδα, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Πρώτον, ο κόσμος είναι εξαιρετικά φοβισμένος. Καταναλώνει μόνο είδη πρώτης ανάγκης. Δεν καταναλώνει καθόλου είδη ρουχισμού, δεν καταναλώνει καθόλου είδη για το σπίτι του, δεν καταναλώνει καθόλου είδη ένδυσης ή υπόδυσης.
Το μόνο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να διαθέσει τα χρήματά του για τα απολύτως απαραίτητα. Και τα απολύτως απαραίτητα είναι το φαγητό. Το φαγητό και τα καύσιμα, αν κάποιοι έχουν, για να μπορέσουν να κινηθούν προς την δουλειά τους. Επίσης, η έξοδος για αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, ήταν πολύ μικρότερη από τις προηγούμενες ημέρες και δεν είναι θέμα καιρού, είναι θέμα χρημάτων. Ο κόσμος είναι φοβισμένος, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, διότι ο κόσμος φοβάται και ακούει συνεχώς τις Κασάνδρες. Διαβάζει τους διαδικτυακούς ιστότοπους, βλέπει τα δημοσιεύματα όπως απόψε το Financial Times, τα οποία έχουν φέρει την καταστροφή. Βλέπουν ότι γράφεται ότι αν δεν τα βρούμε στις 24 Απριλίου με τους δανειστές, θα χρεοκοπήσουμε. Υπάρχουν, και το ξέρω προσωπικά, άνθρωποι τους οποίους γνωρίζω, οι οποίοι ζούσαν στο εξωτερικό και ήρθαν στην Ελλάδα και έμειναν στην χώρα μας, έφυγαν πάλι από την Ελλάδα, πήραν τα χρήματά τους, τα έχουν βγάλει έξω, τα έχουν κάνει δολάρια, τα έχουν κάνει λίρες, τα έχουν κάνει δεν ξέρω και εγώ τι τα έχουν κάνει, και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Υπάρχει λοιπόν ένα φοβερό σύννεφο φόβου στον κόσμο. Και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσει η ελληνική κυβέρνηση. Και ας αφήσει ο κύριος Σακελαρίδης, που δεν έχω αντιπάθεια στο πρόσωπό του, το δημιουργείται κλίμα πανικού και τρομοϊστερίας. Δεν δημιουργείται, κύριε Σακελαρίδη, από μας κλίμα πανικού και τρομοϊστερίας. Οι ξένοι βαράνε τα ταούλια και τους ζουρνάδες. Οι γερμανικές εφημερίδες λένε ότι οδηγούμαστε στη χρεοκοπία. Οι γερμανικές επίσης λαϊκές εφημερίδες λένε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας θα πάει σε εκλογές. Οι γερμανικές, οι βρετανικές και οι ευρωπαϊκές επίσης εφημερίδες λένε ότι στις 24 του Απρίλη ή σε λιγότερο χρονικό διάστημα θα οδηγηθούμε στην καταστροφή. Κύριοι της κυβέρνησης, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, και νομίζω ότι μπορείτε να ακούσετε όχι εμένα, αλλά γενικότερα κάποιες σόφρονες φωνές οι οποίες μιλούν το τελευταίο διάστημα, είναι ή ο κύριος Πρωθυπουργός να βγάλει μια ανακοίνωση, ή να βγει ο κύριος Πρωθυπουργός στον ελληνικό λαό πριν από τις 15-20 του Απρίλη και να βγάλει ένα διάγγελμα με το οποίο να καθησυχάσει τον κόσμο και τον ελληνικό λαό. Να του πει όλη την αλήθεια. Να του πει τι συμβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήραν το εφάπαξ τους. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν τη σύνταξή τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήραν κάποια χρήματα που τους τα όφυλαν, που τους τα χρώσταγαν. Αυτοί οι άνθρωποι έχετε την υποχρέωση, δεν είναι λίγοι, να βγείτε και να τους διαφωτίσετε, να τους πείτε την αλήθεια, ότι δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Κύριε Σακελαρίδη, η ενημέρωση δεν είναι μόνο το διαδίκτυο. Είναι η τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες. Βγείτε λοιπόν και κάντε μια επίσημη ανακοίνωση σαν κυβέρνηση και πείτε ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Ότι δεν έρχεται το τέλος του κόσμου. Δεν φτάνουν αυτά τα οποία λέτε στο διαδίκτυο. Δεν φτάνουν αυτά τα οποία λέτε υπό μορφή λυτής ανακοίνωσης σε δύο αράδες. Πρέπει να βγει ο ίδιος για μένα προσωπικά. Αυτό εγώ πιστεύω, αυτό νομίζω, αυτό θεωρώ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας και να κάνει μια ξεκάθαρη διαγγελματική ρηματική ανακοίνωση. Που να πει ότι η χώρα πάει εκεί, ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν, ότι κάνουμε σωστά ανοίγματα εξωτερικής πολιτικής και ότι όλα αυτά θα βγουν εποφελία μας και όχι εποφελία του Α ή Β, το κογλύφου, ο οποίος περιμένει να πάρει τη δόση στις 24, στις 25 και στις 30 Απριλίου. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε από την αρχή, για να μην γίνονται παρανοήσεις. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, υπάρχει επίσης ένα σοβαρότατο πρόβλημα που ήδη βρίσκεται, όχι υπό εκόλαψη, αλλά βρίσκεται στην πλήρη αντιστοιχία του όσον αφορά την επικαιρότητα και τα γεγονότα. Πριν από μια εβδομάδα είχαμε βγάλει ένα ρεπορτάζ για 8,5 με 10.000 περίπου λαθρομεταναστών οι οποίοι έχουν μαζευτεί στα νησιωτικά σύνορα της χώρας και περιμένουν με τον Α ή Β τρόπο να διεισδύσουν στην ελληνική επικράτεια. Από την νησιωτική ελληνική επικράτεια προς την ηπειρωτική ελληνική επικράτεια. Οι άνθρωποι αυτοί, κυρίες και κύριοι,
κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται σαν τις ψήρες, κυριολεκτικά. Γύρω στα 200, 300, 500 άτομα μπαίνουν κάθε μέρα στην ελληνική επικράτεια, από τα νησιά. Το θέμα του Εύρου έχει κοπάσει και το μεγάλο καραβάνι των λαθρομεταναστών έρχεται από τα νησιά, κυρίες και κύριοι, και ειδικά από την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα. Στην Κο, στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, στη Σάμο και σε όλα τα κριτικά μας νησιά μαζεύονται στίβες από λαθρομετανάστες, καραβάνια λαθρομεταναστών, προσφύγων. Τι είναι αυτοί όλοι οι άνθρωποι? Έχουν παρισφρήσει ανάμεσά τους σκληροί φονταμενταλιστές, μουσουλμάνοι, οι οποίοι περιμένουν με τα καραβάνια να μεταφερθούν προς την Ευρώπη για να δημιουργήσουν κακό, για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ποιος μπορεί να τους ελέγξει αυτούς τους ανθρώπους? Πριν από περίπου 2-3 ώρες βγήκε μια ανακοίνωση από το Μαξίμου, μέσω της οποίας ήδη, λέει, εκπονείται έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης των λαθρομεταναστών. Φτάνει αυτό? Φτάνει αυτό, κύριοι, φτάνει αυτός ο μηχανισμός? Τι κάνει η χώρα και η Ελλάδα με την ιστορία του Δουβλίνου 2, 3, 4 και όσο πάει όλη αυτή η ιστορία? Τι έχουμε κάνει για αυτή την υπόθεση? Κάτι ψέλισε, κάτι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Παυλόπουλος, ότι θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το Δουβλίνο 2 κλπ. Πότε θα τα αλλάξετε? 2,5 εκατομμύρια φημολογείται, και δεν θέλω να πιστέψω αυτή τη φημολογία, 2,5 εκατομμύρια μουσουλμάνων φημολογείται ότι περιμένουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα για να μπουν στην ελληνική επικράτεια και από εκεί πέρα να περάσουν στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό το πράγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία κόπτονται οι φίλοι μας οι Γάλλοι, οι φίλοι μας οι Ιταλοί, οι φίλοι μας οι Πορτογάλοι, ο κύριος Ραχώη. Τώρα τον έπιασε ο πόνος για το ότι πρέπει να βρεθούν μέτρα και να θεσπιστούν ζητήματα και να θεσπιστούν κανόνες. Τώρα σε έπιασε, κύριε Ραχώη, όταν η Ελλάδα βόγκαγε, όταν η Ελλάδα υπέφερε, όταν η Ελλάδα πονούσε με το θέμα των λαθρομεταναστών, εσείς πού ήσασταν? Τίνατε μια χείρα φιλίας προς την Ελλάδα? Το μόνο που κοιτάζετε είναι η πατρίδα σας, η πάρτη σας, τα σύνορά σας. Τώρα τι θα κάνετε, που η Ελλάδα είναι ένας διαμετακομιστικός σταθμός που φεύγουν τα καραβάνια των προσφύγων και έρχονται στην Ελλάδα με αποτέλεσμα οι δουλέμποροι να τα προωθούν προς την Ευρώπη? Τι μπορεί να κάνει το δόλιο το λιμενικό? Ποιες θα μπορέσει ακτές να διαφυλάξει? Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Πάρτε το χαμπάρι αυτό. Αν δεν εκπονηθεί ένα σωστό μέτρο πολιτικής για τη λαθρομετανάστευση, το οποίο δεν είχε εκπονηθεί τα προηγούμενα χρόνια, διότι βεβαίως τους Ευρωπαίους δεν τους ένοιαζε αυτή η ιστορία. Άμεσα η Ελλάδα δεχόταν τα κύματα προσφύγων. Η Ελλάδα δεχόταν τα κύματα δολοφόνων. Η Ελλάδα δεχόταν τα κύματα λαθρέων με τα σαπιοκάραβα και με τις βάρκες και με τα καράβια που ερχόντουσαν από τα νησιά και έμπαιναν από τον Εύρο. Και βάλαμε το φράχτη και βεβαίως βρέθηκε κάποιος αφελής από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε: τι χρειάζεται ο φράχτης, να τον καταργήσουμε? Για καταργήστε τον, να δείτε τι έχει να γίνει και εκεί πέρα. Το τρίτο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό, είναι το θέμα το οποίο συμβαίνει στην εσωτερική επικαιρότητα. Άμυαλοι Έλληνες πολιτικοί, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς, όπως είναι ο κύριος Βενιζέλος και όπως είναι όλα αυτά τα υποκείμενα τα οποία κυβερνούσαν τη χώρα και είχαν καθίσει στα τέσσερα στους πιστωτές, δυστυχώς ρίχνουν συνέχεια λάδι στη φωτιά και τροφοδοτούν με βρώμικα δημοσιεύματα τις ξένες ανθεληνικές εφημερίδες. Θα πρέπει και αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί. Και θα πρέπει και αυτή η ιστορία κάπου να τελειώνει. Οι τύποι αυτοί, σαν τον κύριο Σαμαρά και σαν τον κύριο Βενιζέλο, κυρίες και κύριοι, έχουν ξοφλήσει. Και έχουν ξοφλήσει πολιτικά. Και θα πρέπει
ο